Υπάρχουν αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Αυτό πρέπει να είναι ένα αξίωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δίνουν αρμοδιότητες, πολλές φορές έχουν δώσει αρμοδιότητες, δίχως τους ανάλογους πόρους. Δεν έχει κανένα νόημα. Αρμοδιότητες που υποστηρίζονται με πόρους. Για όλη την περιοχή ευθύνη τους. Και για τη σήμανση σε όλη την περιοχή. Η εθνική οδός Θεσσαλονίκης σε δέσεις που περνάνε μέσα από τα Γενιτσά είναι στην ευθύνη της ΔΕΣΕ πια. Όχι πια, τη ΔΕΚΕ που τώρα δέσε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ούτε λάμπα δεν μπορεί να αλλάξει. Για να φτιάξει εκεί που δεν έχετε παρέμβαση, πρέπει να πάρει την άδεια. Για να φτιάξει, να ρίξει άσφαλτο δίπλα στο, στην οδό αυτή. Γιατί έχει γίνει αυτό, υπάρχει παράδειγμα. Ναι. Και είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή, δίπλα στο, στο οδόστρωμα τη Εθνική Οδού, σε έναν δρόμο ρίξαμε άσφαλτο και είχαμε πρόβλημα με την δέσε. Αυτά δεν είναι, ας πούμε, λογικά πράγματα στην Ελλάδα το 2010 να κάνει να ασφαλτοστρώσει δίπλα στην Εθνική Οδό και να έχει πρόβλημα. Στη δικασία αυτή εδώ. Αυτά λοιπόν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Τάχιστα. Δήμαρχε, έχετε. Πόσους οργανισμούς έχετε εσείς στο Δήμο μέσα, υπηρεσίες οι οποίες πρέπει υπάρχουν... κάποιοι να κλείσουν, ας πούμε, τώρα με αυτό το δόγμα που βγήκε ότι. Και έχουν δίκιο. Εγώ πιστεύω εδώ ότι η κυβέρνηση έχει δίκιο. Ότι δεν μπορεί να είναι χιλιάδες υπηρεσίες δημοτικές από εδώ και από εκεί, οι οποίες δεν έχουν καν αντικείμενο και εξοδεύονται χρήματα χωρίς να παράγουν έργο. Υπάρχουν δήμοι, έχω διαβάσει για δήμο 5-6.000 κατοίκων που είχε 17-18 δημοτικές επιχειρήσεις. Τι κάνουν αυτοί άνθρωποι. Μαζεύαν τσάι. Υπάρχουν, υπάρχουν δηλαδή, πολλά παραδείγματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε παράδειγμα στην Ελλάδα. Μιας, γιατί αυτό από μόνο του μπορεί να μην είναι ουσιαστικά, αλλά τυπικά είναι μια μορφή κακοδιαχείρισης. Απλώς δεν μπορεί να υπάρχουν τόσες επιχειρήσεις σε ένα τέτοιο μικρό δήμο. Ούτε στο Δήμο Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις. Βεβαίως, είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα λοιπόν και καλώς όπως είπατε τα λύνει ο Καλλικράτης με τη λογική των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων. Δηλαδή, 5, 2 ή 3 επιχειρήσεις, αν υπάρχουν ίδρυψη αποχέτευσης σε έναν Δήμο όπως είναι ο Δήμος Πέλλας, συνενώνονται σε μία. Αν υπάρχουν 5 επιχειρήσεις πολιτισμού, γίνονται μία. Αυτό εξοικονομεί πάρα πολλούς πόρους από άψη αποζημιώσεις προέδρων, συμβουλίων, διαδικασιών, προμηθειών που ενοποιούνται. Που καταλαβαίνετε, τα μέλη είναι τεράστια. Αυτό υπολογίζεται στην Ελλάδα από 6.000 επιχειρήσεις να πάμε στις 2.000 επιχειρήσεις. Αυτός ο κόσμος τι θα γίνει. Ο κόσμος αυτός, οι μόνιμοι υπάλληλοι, αυτοί που είναι νόμιμοι εργαζόμενοι, θα πάνε σε επιχειρήσεις κανονικά. Στην μία επιχείρηση που συγχωνεύεται. Δεν θα έχει πρόβλημα. Το προβλέπουμε όμως αυτό. Θα χωρέσουν μέσα εκεί δηλαδή, ή θα πάνε και σε άλλες υπηρεσίες του δεν Δήμου. Δεν ξέρω, δεν είναι πάρα πολύ. Μπορεί να πάνε σε άλλες επιχειρήσεις του Δήμου. Σε εμάς τουλάχιστον δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στο τομέα αυτό εδώ. Θα δημιουργηθούν στην ουσία ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μια επιχείρηση πολιτισμού, μια επιχείρηση ίδρυυσης, αποχέτευσης για όλη αυτή την περιοχή και ένα πολύ ισχυρό νομικό πρόσωπο που θα ενώσει δημοσίου δικαίου, που θα ενώσει όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που είναι αθλητικός οργανισμός. Που είναι ΚΑΠΗ, που είναι παιδική σταθμή, που είναι επιτροπές σταδίου. Όλα αυτά είναι νομικά πρόσωπα που μέχρι σήμερα είχαν δικά τους διοικητικά συμβούλια, δικό τους προσωπικό, από λίγο έως πολύ. Και καταλαβαίνετε, ας πούμε, ένα δέλτα σίγμα για 2 άτομα προσωπικό. Όλα αυτά λύνονται με ένα ισχυρό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο θα περιλάβει όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που τώρα είναι καναγερματισμένα σε διάφορες υπηρεσίες. Στην ουσία θα είναι ο Δήμος, αυτό το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και 2 επιχειρήσεις του Δήμου. Σε όλους τους Δήμους, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει νομίζω μια επιχείρηση περισσότερο. Αυτοί οι Δήμοι, κύριε Δήμαρχε, θα ελέγχονται από ποιον. Το Υπουργείο Ιστορικών. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου με βάση τον. Ελέγχονταν μέχρι τώρα από εκεί. Κοιτάξτε, ελέγχονται, όχι, μέχρι τώρα ελεγχόνταν τα οποιαδήποτε οικονομική ας πούμε, δαπάνη από τον Επίτροπο του Ελληνικού Συνεδρίου που εδρεύει στην, μάλλον, στο κάθε στην, νομό, έδρα, του, ναι, στην έδρα του κάθε νομού. Θα υπάρχει νομίζω αυστηρότερος έλεγχος και πρέπει να υπάρχει αυστηρότερος γι' αυτό το λέω. Έλεγχος, αφανώς. Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι αρμοδιότητες, πόροι που υποστηρίζουν αυτές τις αρμοδιότητες και ισχυρός έλεγχος. Έτσι θα αλλάξει και η νοοτροπία πολλών. Και συμπεριφορές και η σπατάλη. Βέβαια και μια μυθολογία περί ας πούμε ζητημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση που δεν είναι πάντα δίκαιη έτσι, απέναντι σε αυτούς που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα εγώ συμφωνώ και με τον αυστηρό έλεγχο έτσι, όταν χρειάζεται και πάντα. Ένας ο οποίος είναι. Έχει αφοβηθεί. Εντάξει, γιατί είναι αφοβηθεί, κύριε Δημαρχή. Με συγχωρείτε, λέει, έτσι, να το λέω. Έτσι ακριβώς. Γιατί είναι αφοβηθεί.
Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει ένας μύθος, όπως είπατε προηγουμένως πολύ σωστά, και το οποίο, ξέρετε, ευρέως κυκλοφορία. Το λέμε όλοι στους συναθρήσεις μας, μεταξύ μας κλπ. Οι πολίτες. Όπως υπάρχει και στην πολιτική, που εγώ νομίζω ότι αυτό το ισοπαίδωμα των πάντων είναι λάθος καταρχήν και σκέψη μόνον, αλλά υπάρχει. Και θέλω να μου το πείτε έτσι ευθέως, γιατί είστε και νέος και είστε και έμπειρος, αλλά και έχετε και μέλλον εσείς, και πρέπει κάποια στιγμή να πείσετε και να διαπαιδαγωγήσετε τις κοινωνίες μας να πιστεύουν σε κάποια πράγματα, να πιστεύουν τους άρχοντες τους, δηλαδή να μην είναι παντού καχύποπτοι. Εγώ δεν θέλω την καχυποπτία, τη θεωρώ σαν το χειρότερο κακό κάθε πολίτη, ότι να λέει «Α, αυτός είναι πολιτικός, είναι κλέφτης». Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δήμαρχοι που κάναν λεφτά, πλουτίσαν δηλαδή από τη δημαρχία. Ξέρετε εσείς. Δύσκολη ερώτηση αυτή. Όχι, δύσκολη με την έννοια ότι προφανώς σε κάθε τομέα, σε κάθε διαδικασία, είτε είναι κάποιος δήμαρχος, είτε είναι, δεν ξέρω εγώ, υπουργός, βουλευτής, δημόσιος υπάλληλος, όχι μόνο σε αξιώματα του κυρίου Σερετά, έτσι, θα υπήρξαν και μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις τέτοιου είδους. Είναι μια μειοψηφία. Ναι. Πολλές φορές δεν είναι προϊόν μια διαδικασία μιας μυθολογίας του κόσμου που τα ισοπεδώνει, όπως είπατε, όλα. Και αυτό είναι πολύ κακό για όλους όσους ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα. Είναι άδικο πάρα πολλές φορές να ισοπεδώνουν τα πάντα, γιατί υπάρχουν και δημοσιογράφοι που έχουν κάνει τέτοια πράγματα, υπάρχουν και αθλητές, υπάρχουν και άλλου είδους παράγοντες, επιχειρηματίες, όλοι. Αυτή η ισοπαίδωση εμένα με βρίσκει τελείως αντίθετο. Προφανώς θα υπάρχουν όπως υπάρχουν παντού. Και αν υπάρχουν παντού, θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν. Αυτή είναι η διαδικασία, η νόμιμη διαδικασία σε ένα σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος. Γι' αυτό και αυτό πολλές φορές ξεκινάει από πάνω. Έτσι, από την διαδικασία αυτή που πρέπει η πολιτεία η ίδια να δρομολογήσει. Πρώτα για τον εαυτό της και μετά για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στα κοινά παράγοντα. Γενικά είναι κάτι που μου βρίσκει τελείως αντίθετο, και είναι ώρες πολλές φορές που πάρα πολλούς όσους ασχολούνται με τα κοινά τους αποθεί η ιδέα να ξανασχοληθούν στη λογική αυτή εδώ. Ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή στο μυαλό του καθενός, τελείως επιπόλαια και αυθαίρετα, στο βωμό του όλοι είναι ήδη και το έκανε και ο άλλος στα Τρίκαλα ή στο. Ναι. Δεν ξέρω πού το έκανε. Παράδειγμα εδώ το. Ναι. Σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος να πούνε ότι όλα γίνονται, γιατί όχι και αυτός. Και αυτό είναι πολύ κακό. Αυτή μου ήρθε γιατί γίνονται ατασταλίες στους Δήμους από υπαλλήλους οι οποίοι διαχειρίζονται πολλά χρήματα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, είχαμε πέρσι ένα φαινόμενο, μια σύμπτωμα τραγικό. Εκατομμύρια λεφτά. Και ο Δήμος δεν μπορούσε να τον ελέγξει. Και αναγκάστηκε μετά να τρέξει στα δικαστήρια και να ξέρετε την περίπτωση. Και λέω τώρα, ο Δήμαρχος δεν προλαβαίνει τέτοιες περιπτώσεις ούτως ώστε να μην χρονίζουν κιόλας. Σε ένα μήνα, δύο μήνες πρέπει ήδη να ξέρουν το τι γίνεται. Να μην φαγωθούν τόσα χρήματα στην πορεία, δηλαδή να κλέβει δύο χρόνια ένας υπάλληλος τόσα λεφτά και να μην το πάρουμε χαμπάρι. Δεν υπάρχουν τέτοιες δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο των υπαλλήλων σας. Κύριε Λουκαρίδη, το 2007 το ανέλαβα, το πρώτο εξάμεινο έστειλα στον εισαγγελέα υπάλληλο του Δήμου. Αυτό έχει γίνει πολλά χρόνια, δεκαετίες θα γίνει τσά. Και το έκανα τελείως φυσιολογικά και τελείως απλά. Επειδή διαπιστώθηκε και από μένα και από οικονομικούς εκεί παράγοντες άλλους υπηρεσιακούς υπαλλήλους ότι υπάρχει πρόβλημα και πήγε στον εισαγγελέα. Και αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενο για κακούργημα κτλ. Βέβαια, αυτό είναι μια διαδικασία για μένα αυτονόητη. Έτσι. Πολλοί μπορούν να το κάνουν αυτό. Να πούνε δεν πειράζει, έτσι, να λιώσουν, να λυπούνται, να κάνουν. Αλλά είναι μια διαδικασία που αν δεν την κάνει, δεν μπορεί να δώσει το παράδειγμα τη σωστή διαχείριση τα επόμενα χρόνια στο Δήμο σου. Το έκανε λοιπόν και με ίση σύνδεσή μου απέναντι στα χρήματα που διαχειρίζομαι για λογαριασμό των δημοτών. Θεωρητικά υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, υπάρχουν υπηρεσίες που διπλοϋπογράφουν, τα λοιπά, υπάρχει διπλοϋπογραφικό σύστημα, αλλά πάντα στην Ελλάδα
υπάρχει μια διαδικασία, όλοι να προσπαθούν να κάνουν κάτι έτσι, το οποίο δεν είναι νόμιμο. Συμβαίνει πολλές φορές, εσύ πρέπει να το ελέγξεις και να το ξαναελέγξεις. Το θέμα είναι πώς ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι και οι περισσότεροι παράγοντες ασχολούνται όπως πρέπει και με τον έλεγχο των δικών τους οικονομικών. Τον αυτοέλεγχο στην ουσία της υπηρεσίας που προϊστάνται. Δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό για κανένα υπηρεσία, για κανένα φορέα, ούτε πριν, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Απλώς υπάρχει ευθύνη αυτών που εκλέγονται να κάνουν τη δουλειά τους όσο καλύτερα γίνεται. Αν κάνουν όλη τη δουλειά τους όπως έπρεπε να την κάνουν, δεν θα είχαμε τέτοια φαινόμενα συχνά. Με τον Καλλικράτη θα υπάρχουν άλλες δικλείδες ασφαλείας. Πιστεύω θα είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Στους μεγάλους Δήμους, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά γενικά στους μεγάλους Δήμους υπάρχει ένας αυτοέλεγχος. Με τη λογική ότι υπάρχουν πιο έτσι, μηχανισμοί, προσωπικό, οικονομολόγοι, υπηρεσιακοί παράγοντες πάνω στα οικονομικά που ασχολούνται πολύ και όχι ένας όπως στους μικρούς Δήμους ή κανένας ή ο ελάχιστος. Και πολλά φαινόμενα τέτοιου είδους έχουν γίνει στους μικρούς Δήμους. Mm-hmm. Αντίθετα με αυτό που. Το θυμάσαι, στην Καβάλα μας. Θεωρούμε. Άρα θέλει να υπάρξει αυτοέλεγχος και να χτυπάσει τα στηρίζα του όταν βρει κάτι τέτοιο. Μεμπτό. Αυτό δεν είναι στο χαρακτήρα του καθενός, το πώς βλέπει τα πράγματα, έτσι, αν θεωρεί ότι όλα επιτρέπονται ή όχι. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, πρέπει να κλείσω. Τελειώσα. Σχεδόν. Έχουμε 2,5 λεπτά, 3. Πέστε ό,τι θέλετε στους συμπολίτες σας και μετά να κάνω και εγώ ένα σχόλιο για τα πολιτικά πράγματα, γιατί είναι συνήθεια της εκπομπής αυτής να κάνει ένα σχόλιο και να κλείσουμε. Να πω ότι διεκδικούμε την δεύτερη θητεία στον πρώην Δήμο Γεννητσών, τμήμα του Νέου Δήμου Πέλλας, την πρώτη θητεία στη νέα εποχή στο Νέο Δήμο Πέλλας, έτσι με ένα αίσθημα και ευθύνης και σιγουριάς για την νίκη από την πρώτη Κυριακή εκλογές. Και αυτό βέβαια μας δημιουργεί μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι σε μια περιοχή η οποία πρέπει να ενοποιηθεί, σε μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, απέναντι σε ένα στενό έτσι, χρονικό περιβάλλον, απέναντι σε προγράμματα ευρωπαϊκά που τρέχουν. Θεωρώ ότι έχουμε και την εμπειρία και τη γνώση και χειριστήκαμε τα ζητήματα αυτά έτσι, και με διαφάνεια και με ξεκάθαρη άποψη, με σύνεση. Χειριστήκαμε το Δήμο με έναν τρόπο που είναι αποτελεσματικός. Δεν τελειώσαν όλα όσα θέλουμε να κάνουμε και στα Γεννητσά. Πολλά ακόμα είναι να γίνουν και θα γίνουν, θα ολοκληρωθούν. Αλλά γνωρίζουμε που βαδίζουμε. Έχουμε στελεχώσει τον συνδυασμό μας με άτομα άξια και ικανά, με άτομα από όλους τους πολιτικούς χώρους. Θεωρώ ότι είμαστε οι μοναδικοί αυτή τη στιγμή στην περιοχή σοβαρή έτσι, παράταξη. Που μπορεί ο πολίτης της κάθε πόλης, του κάθε χωριού, του πιο απομακρυσμένου, να εμπιστευτεί τις θέσεις της επόμενης τετραετίας στα χέρια του. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, και πριν κλείσουμε, να κάνω μια επισήμαση σχετικά με τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και εγώ. Γιατί όλοι μας έχουμε λόγο αυτές τις μέρες και ξέρετε, την μόνη φορά που έχει ο πολίτης λόγο είναι όταν ψηφίζει. Εκείνη η μέρα, εκείνη η στιγμή, εκείνη η ώρα είναι η στιγμή κατά την οποία